θα σταθούμε λίγο στο γεγονός. Θα πάμε στα Χανιά και θα σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι μέσα στην πανδημία ο κόσμος τρέχει προς τις βιβλιοθήκες προκειμένου να δανειστεί βιβλίο και να περάσει το χρόνο του στο σπίτι, βέβαια, μέσα σε μια διαφορετική καθημερινότητα που πλέον έχει διαμορφώσει. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Χουδαλάκη, κυρία Βιβί Χουδαλάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, προϊσταμένη βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε, πριν τις γιορτές. Βέβαια, βέβαια. Είχα κάνει ρεκόρ παρεμβάσεων. Δεν είχα μιλήσει καθόλου στη συνέντευξή μας. Τα είχατε πει μόνοι σας. Η αλήθεια είναι ότι έχετε αυτή την ικανότητα. Και πρέπει να το πω, να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί επισκέψεις. Εκατοντάδες είναι οι Χανιώτες που σπέβδουν στις υποδομές, στις βιβλιοθήκες των Χανίων για να δανειστούν ένα βιβλίο και να περάσουν κατά κάποιο τρόπο όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν. Έχετε δίκιο και έτσι είναι. Απλά η φετινή χρονιά δεν θα συγκριθεί με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερη η χρονιά, δηλαδή 2020. Και με τις συνθήκες αυτές, τις νέες, θα σας πω πώς κινήθηκαν οι δημοτικές βιβλιοθήκες του Δήμου μας και τι υπηρεσίες δημιουργήσαν. Βέβαια. Τι νέες υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Οι πρώτες, όπως σας είχα ξαναπεί τότε, οι υπηρεσίες νέες που έγκαιρα έλαβαν μέρος για την εξυπηρέτηση του κοινού ήταν ο δανεισμός με παραγγελία, ο δανεισμός κατοίκων, τα προγράμματα αφηγήσεων και αναγνώσεων παιδικών βιβλίων στο κανάλι της βιβλιοθήκης για τα παιδιά που έμεναν σπίτι και τα μαθήματα, τα προγράμματα πλαιναγνωσίας μέσω WebEx για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνοντας λοιπόν τον απολογισμό μας, είδαμε ότι το σύνολο των χρηστών που χρησιμοποίησαν τις βιβλιοθήκες το 2020 έφτασε τις 19.304 άτομα, γράφτηκαν νέα μέλη 816, δανείστηκαν συνολικά 32.768 βιβλία και 261 περιοδικά CD και DVD. Αγοράστηκαν 1.826 νέα βιβλία, 51 τμήματα σχολείου πρόλαβαν να ετοιμαστούν και να επισκεφτούν τις δημοτικές βιβλιοθήκες με 1.849 μαθητές και πραγματοποιήθηκαν 43 προγράμματα φιλαναγνωσίας. Τα μέλη της πρώτης λέσχης ανάγνωσης συναντήθηκαν 9 φορές το 2020 με όλες τις προφυλάξεις και τις β' λέσχης ανάγνωσης 3 φορές. Δηλαδή, τι συμπέρασμα προκύπτει? Ότι οι Χανιώτες αγαπούν το βιβλίο, είναι ένα σύμμαχος σε μια δύσκολη περίοδο και εσείς βέβαια απ' την άλλη έχετε την κατάλληλη υποδομή προκειμένου κάποιος να μπορεί να την αξιοποιήσει και να υποφεληθεί μέσα από αυτήν. Ακριβώς, και με τις νέες υπηρεσίες και τα νέα μέτρα που πήραμε, βοηθήσαμε το κοινό μας να μην στερηθεί το βιβλίο και την αγάπη του για το διάβασμα. Τόσο τα μικρά παιδιά, όσο και τους ενηλίκους. Οι ηλικίες που πιθανότατα περισσότερο ήρθαν στις βιβλιοθήκες και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να δανειστούν ένα βιβλίο. Περισσότερη κίνηση είχε η παιδική εφηβική βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου. Ναι. Και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Και ποιες ηλικίες έσπευσαν περισσότερο, μικροί, μεγάλοι? Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου είχαν εξίσου σημαντική κίνηση στη βιβλιοθήκη της παιδικής με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Στο σύνολο, σας είπα, όλο μαζεμένο των βιβλιοθήκων ήταν η αριθμή αυτή που ανέφερα. Για κάθε μία χωριστά έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, στο Facebook, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και μπορεί κάποιος να δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Βγαίνετε πιο έμπειροι από αυτή τη διαδικασία? Φυσικά. Από τη συγκυρία της πανδημίας, στην δύσκολη καθημερινότητα που διανύουμε και εσείς ως προϊσταμένοι των βιβλιοθηκών εκεί στα Χανιά, βγαίνετε πιο έμπειροι? Το μέλλον, η επόμενη περίοδος και μετά την πανδημία θα είναι καλύτερη, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι? Ευελπιστώ να φύγω με σύντομα από αυτό το... Βέβαια. Και η νέα εποχή, των δημοτικών βιβλιοθηκών στα Χανιά, τι προβλέπει? Κοιτάξτε,
Προς το παρόν και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα εξυπηρετούμε το κοινό μας με αυτές τις νέες υπηρεσίες που σας είπα. Θα υποστηρίζουμε τις ανταλλακτικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων, τόσο μέσα στο νοσοκομείο όσο και στον περίβολο του Δημαρχείου. Θα εξυπηρετούμε το κοινό μας, θα μπαίνουμε στις τάξεις των παιδιών με προγράμματα φιλαναγνωσίας μέσω του GoEbex. Θα δανείζουμε βιβλία κατοίκων για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έρθουν στη βιβλιοθήκη και τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Θα υποστηρίζουμε δηλαδή και θα συγχρόνως θα βρούμε και νέα προγράμματα ούτως ώστε να μην στερηθούν οι αναγνώστες μας στη χαρά του διαβάσματος. Μάλιστα. Ευελπιστώ να φύγουμε σύντομα από αυτή την πανδημία και να ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Γιατί αλλιώς είναι ο επισκέπτης να μπαίνει μέσα στη βιβλιοθήκη, αλλιώς είναι να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις στον χώρο των βιβλιοθηκών. Καταλάβατε, έχουν αλλάξει πάντα με την πανδημία. Κυρία Χουδαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και βλέπετε ότι δεν αγαπούν μόνο οι Χανιώτες στις βιβλιοθήκες και τα βιβλία των Χανίων, αλλά και η Κρήτη σήμερα και η Κρήτη TV. Δεν έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας, που προβάλλετε τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών μας. Εύχομαι στο κοινό σας ό,τι καλύτερο, με υγεία τη νέα χρονιά και δημιουργία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.